Κύριε Δουκαρέλη, πόσο καιρό ασχολείστε με αυτόν τον κλάδο των παιχνιδιών και των υπερχιακών ειδών? Το κατάστημα πέρασε στη δική μου ιδιοκτησία το 2007. Αλλά από μωρό είμαι μέσα στο κατάστημα, μέσα σε αυτόν τον χώρο, γιατί είμαστε δεύτερη γενιά εμπόρων. Έχει ξεκινήσει από το μακρινό 1983 η επιχείρηση και συνεχίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τον τελευταίο καιρό έχετε κάνει μία επέκταση και έχετε αποκτήσει και άλλο κατάστημα. Σωστά. Κάναμε μία μεγάλη επένδυση, μπορούμε να πούμε. Μία συμφωνία με τον Βαγγέλη τον Μολυβιάτη και αγοράσαμε τα καταστήματα Μολυβιάτη που είχαν ένα ένδοξο όνομα και εκείνα στο χώρο. Πόσο δύσκολο είναι να κρατιούνται ζωντανές αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείμενο τα παιχνίδια και τα εποχικά είδη, όταν γνωρίζουμε ότι το τελευταίο καιρό πολλές περνάνε κρίση λόγω των οικονομικών συγκυριών? Είναι το πόσο θες να το κυνηγήσεις κάτι, πιστεύω. Σίγουρα οι καιροί είναι πολύ περίεργοι και πολύ μπερδεμένες οι καταστάσεις όλες αυτές, με την οικονομική κρίση, με τους πολέμους, με χιλιαδιό προβλήματα, το ένα πίσω από το άλλο μας έχουν έρθει, αλλά δεν καθόμαστε και με δεμένα χέρια. Το κυνηγάμε όσο καλύτερα μπορούμε, με το ίντερνετ, με την επαφή με τον κόσμο, όλο αυτό το πακέτο, και προχωράμε καλά. Πού θα βρει κάποιος τα καταστήματά σας? Τα καταστήματα είναι στην αγορά της Μυτιλίνης. Πιάνουμε την αρχή και το τέλος της αγοράς. Το ένα είναι κοντά στον Άγιο Θεράποντα, το άλλο είναι κοντά στη Μητρόπολη. Τι μπορεί να βρει κάποιος στα καταστήματά σας? Στα καταστήματά μας υπάρχουν παιχνίδια και εποχιακά είδη. Αυτή τη στιγμή το εποχιακό είδος που είναι στην επικαιρότητα είναι το σχολικό, τσάντες, κασετίνες και όλα τα ψηλοπράγματα που θα χρειαστεί μια λίστα ο γονιός για το σχολείο του παιδιού. Οι τσάντες από τι τιμές ξεκινούν? Υπάρχουν αρκετά οικονομικές τσάντες με 10-15 ευρώ προσφοράς, φυσικά, περσινά κομμάτια κλπ. Και μετά όση όρεξη όχι ο καθένας να πληρώσει, μέχρι 80-90 ευρώ πάνε οι ακριβότερες. Για εσάς που έχετε μεγαλώσει σε ένα χώρο με παιχνίδια, ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ήμουν πάντα μέσα στα παιχνίδια και μου άρεσε όλο το πακέτο, μπορώ να πω, η επαφή με τα παιδιά, το χαμόγελο, όλο αυτό το πακέτο. Δεν με τραβάει κάτι συγκεκριμένα. Προσφορές υπάρχουν πάντα, όχι μόνο στα σχολικά, κάθε εποχή. Το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεστοκάρουμε εντός εισαγωγικών τα παλιά μας είδη. Σε αυτή την προσπάθεια όλα τα περσινά κομμάτια βγαίνουν σε προσφορές. Αυτή την συγκεκριμένη εποχή, ας πούμε, αν σκεφτούμε και τις αυξήσεις που υπάρχουν λόγω μεταφορικών, λόγω της, είπαμε, η οικονομική κατάσταση, τη γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, καταλαβαίνει τι διαφορές τιμής σε σχέση με πέρσι θα βρει και ανάλογα καταλαβαίνει και πόσο θα είναι το κέρδος που θα έχει σε ένα περσινό κομμάτι τσάντας ή οτιδήποτε άλλο.